Την ημέρη που σου λέγα. Ναι. Πολύ καλή τη βρίσκω. Δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Ελάτε, Διονύση, σταματήστε, θα κοκκινήσω. Δεν αφήνουμε τον πληθυντικό. Ό,τι πείτε εσύ. Πολύ καλή. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με διάλεξες για το εξώφυλλό σου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ναι. Όμως δεν θα μπορέσω να το κάνω. Γιατί? Δεν κατάλαβα, μας αδειάζεις. Και με βαριά καρδιά. Δεν θες να είμαστε μαζί στο εξώφυλλο? Όχι. Όχι. Ούτε στο βίντεο κλιπ που θα γυρίζαμε μετά? Όχι. Όχι. Και εγώ που σκόπευα να σε πάρω μαζί μου και στην τουρνέ. Ένα-ένα μου τα ραδιάζει. Δεν μπορώ, μωρό μου. Sorry. Κρίμα, γιατί θα ήμασταν φοβερό ζευγάρι στις αφίσες. Ποιες αφίσες? Αφίσες, δρόμους. Συγγνώμη, όταν λέμε τώρα αφίσες, εννοούμε γιγαντοαφίσες. Γιγαντοαφίσες. Εγώ και εσύ αγκαλιά, όλη η Αθήνα θα γέμιζε. Time out. Γογό, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω την καημένη την Αταλία. Σε καταλαβαίνω. Αλλά τώρα θα μου πεις ποια καημένη. Ποια καημένη? Πλούσια είναι, θα το ξεπεράσει. Η καημένη είμαι εγώ. Εμένα μου λες πότε θα μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να βγω γιγαντοαφίσες στην Αθήνα? Μη σου πω και ποτέ. Θα δεχτώ. Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν μπορώ να δεχτώ. Το πήρα απόφαση. Κρίμα. Όχι, κρίμα. Ταιριάζει πολύ με το Διονύση. Γιατί πλάι στα κοριτσάκια φαίνεται μεγαλύτερο και καταλαβαίνει, χάνει το image του. Ενώ με σένα. Δεν το πιασα αυτό. Όπα, μπάστα. Μπάστα. Αυτό που θέλει να πει ο πρώην μάνατζερ μου είναι ότι με σένα στο πλάι μου θα είχα απήχηση σε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό λέω κι εγώ. Στις μεγαλοκοπέλες. Καλά.